Είναι ένας πολυεθνικός όμιλος, η Unilever, τον οποίο γνωρίζουμε όλοι βεβαίως, γιατί τα προϊόντα τους τα έχουμε στο σπίτι μας, είναι σίγουρο αυτό. Δραστηριοποιείται σε πληθώρα τομέων, όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, καλλυντικά, και αξίζει να σημειωθεί ότι εν λόγω επιχείρησης συγκαταλέχθηκε και στη λίστα των Diamonds of the Greek Economy. Καλώ λοιπόν στο βήμα τον αντιπρόεδρο της Unilever Ελλάς, τον κύριο Γρηγόρη Αντωνιάδη, να παραλάβει το βραβείο από τον κύριο Σπύρο Κτενά. Ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Active Business, τον κύριο Κτενά, τους συνεργάτες του, για αυτή την τιμητική διάκριση. Μία διάκριση η οποία αφιερώνεται στους 800 εργαζόμενους της Unilever στη χώρα μας. Μία εταιρεία η οποία είναι από το 1962 στην Ελλάδα. Διοικείται από ελληνικό management. Το 99% των εργαζομένων είναι Έλληνες. Και μία εταιρεία η οποία στην κρίση, παρότι διεθνής και σε πείσμα όλων όσων πιστεύανε ότι οι διεθνείς εταιρείες είναι για τα εύκολα και δεν είναι για τα δύσκολα, επένδυσε από το 2008, οπότε και ξεκίνησε στο δικό μας χώρο η κρίση, πάνω από 280 εκατομμύρια. Σε εξυγχρονισμό των τριών εργοστασίων στην Ελλάδα και το ενός στην Κύπρο, σε δύο διανεμητικά κέντρα και βεβαίως εξαγορές. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι προσφέρουμε και συμβάλλουμε σε αυτό το οποίο όλοι περιμένουμε, στην ανάπτυξη. Εμείς αισθανόμαστε ότι είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτό το οποίο έρχεται. Είμαστε αισιόδοξοι. Πιστεύουμε ότι κάπου εδώ τελειώνει αυτό το η δύσκολη περίοδος, η σκοτεινή περίοδος που βιώσαμε, ίσως χειρότερη με τα πολεμικά. Και θέλω να πιστεύω ότι και εκείνοι για τους οποίους δουλεύουμε, τα εκατομμύρια των Ελλήνων καταναλωτών, θα συνεχίσουν να μας αγαπάνε και να μας αγοράζουν. Και πάλι ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ιδιαίτερα τιμητική αυτή διάκριση.